Γεια σας και πάλι, είμαι ο Γιώργος και σας καλωσόριζω σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι της Λεστάτη. Σήμερα θα δούμε μία ακόμη τεχνική επεξεργασία των βίντεών σας μέσα στο DaVinci Resolve. Συγκεκριμένα θα μάθουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό εδώ πέρα το εφέ που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το λεγόμενο δηλαδή call out, αναδυόμενη τίτλη επεξηγήσεις, που ακολουθάνε το αντικείμενο που επιθυμείτε μέσα στο βίντεο. Εάν σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των δικών σας βίντεο, πατήστε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνετε ό,τι ανεβάζουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Πίσω όμως το θέμα μας. DaVinci Resolve και δημιουργία out. Πάμε αμέσω να ξεκινήσουμε. Έχω ήδη ανοίξει το Resolve και θα χρησιμοποιήσω ένα βίντεο το οποίο υπάρχει φορτωμένο και θα το βάλω πάνω στην timeline. Ας επιλέξω ένα μικρό κομμάτι, ας επιλέξω μέχρι αυτό εδώ πέρα κάπου το σημείο να χρησιμοποιήσω. Οπότε ας αποκόψω το υπόλοιπο κομμάτι για να χρησιμοποιήσω μόνο αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να δημιουργήσω ένα call out, δηλαδή ένα αναδυόμενο κείμενο εδώ πέρα που να δείχνει στη γυμνάστρια του βίντεο και θα βρίσκεται δεξιά εδώ πέρα. Α δούμε λιγάκι πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό εδώ πέρα το call out σε πρώτη φάση. Το πρώτο βήμα για να το επιτύχουμε αυτό είναι να ανοίξω από τα εφέ, να πάω στο εφέ και να χρησιμοποιήσω ένα Fusion Composition και να το βάλω πάνω από το βίντεο μου. Α το μεγαλώσω να πιάνει και όλο μου το βίντεο. Βλέπετε φυσικά με το που βάζω εγώ το Fusion Composition ότι το παράθυρο που επισκόπηση μου δείχνει μαύρο. Και αυτό γιατί? Γιατί το Fusion Composition δεν έχει τίποτα μέσα, αλλά καλύπτει το βίντεο το οποίο βρίσκεται από κάτω του. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όπω έχω επιλεγμένο το Fusion, α μεταβώ στην καρτέλα του Fusion. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ο κόμβο Media Out και μπορώ να βάλω εγώ τώρα εδώ έναν κόβο Background και να το συνδέσω στο Media Out. Φυσικά βλέπετε ότι είναι πάλι μαύρο, αλλά από τον Inspector μπορώ εγώ να αλλάξω την ιδιότητα του Α, δηλαδή τη διαφάνειά του, και να το πάω στο 0. Όπω βλέπετε κάνω εγώ όλο μου το preview window, όλο δηλαδή το footage, να είναι διαφανές. Οπότε, εάν μεταβώ τώρα στο edit, βλέπουμε ότι το Fusion ουσιαστικά έχει μόνο μία διαφάνεια, οπότε πλέον βλέπουμε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από το Fusion Composition. Πάμε ξανά στην καρτέλα του Fusion για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το call out το οποίο θέλουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε τώρα ένα call out, δηλαδή θα φτιάξουμε μία γραμμή κάπως έτσι, που σας δείχνω λιγάκι με το mouse, το οποίο θα εμφανίζεται από αριστερά προς τα δεξιά. Και κάτω εδώ υπάρχει και μια έλλειψη η οποία θα είναι στο ίδιο χρώμα. Πάμε να σχεδιάσουμε για να καταλάβετε καλύτερα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι φυσικά να χρησιμοποιήσω ένα background και μέσα από τον inspector να του δώσω το χρώμα το οποίο θέλω να έχει η γραμμή μου. Α του δώσω εγώ αυτό εδώ πέρα το κόκκινο χρώμα και α πατήσω OK. Για να συνδέσω εγώ το background επάνω εδώ πέρα στη γραμμή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα combo merge. Δύο τρόποι. Είτε θα πάρω εγώ τον κόμβο Merge, θα το βάλω εδώ πέρα και θα συνδέσω το background 1 και το background 2, έτσι ώστε να τα συγχωνεύσει μέσα στη σκηνή μου, είτε μπορώ να πάρω την έξοδο του background 2. Να τη συνδέσω στην έξοδο του background 1, οπότε βλέπουμε ότι ο κόμβο merge δημιουργείται αυτόματα. Όπω μπορείτε να καταλάβετε, ο κόμβο merge παίρνει ό,τι βρίσκεται στην πράσινη και στην κίτρινη είσοδο και τα συγχωνεύει όλα και η έξοδο του συνδέεται, όπω βλέπετε εδώ πέρα, στο media out. Φυσικά, εδώ πέρα τώρα βλέπετε ότι το background 2 καλύπτει τα πάντα όλη μου τη σκηνή Ενώ εγώ θέλω να δημιουργήσω μόνο ένα σχήμα Σας έχουμε δείξει και άλλες φορές μέσα στο κανάλι μας πώς μπορούμε να φτιάξουμε σχήματα χρησιμοποιώντα το Fusion Πάμε λιγάκι να το ξαναδούμε εδώ πέρα Θα πάρω εγώ αυτό εδώ πέρα το Polygon Και θα χρησιμοποιήσω αυτό το Polygon σαν μάσκα επάνω στον background Δηλαδή θα δημιουργήσω εγώ ένα σχήμα Ας δημιουργήσω για παράδειγμα όπω είναι ενεργοποιημένο αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Α δημιουργήσω μία γραμμή από εδώ μέχρι εδώ και μία πλάγια γραμμή μέχρι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Φυσικά βέβαια έχουμε δημιουργήσει το σχήμα μας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο πάχος για να μπορέσει να δημιουργήσει τη μάσκα πάνω στο background. Οπότε έχοντας επιλεγμένο το Polygon, ανοίγω τον Inspector και ανοίγω λιγάκι το Border Width. Και βλέπετε πως όσο το ανοίγω το Border Width, ουσιαστικά επιλέγει ό,τι βρίσκεται από κάτω του, δηλαδή το background 2, και μα το εμφανίζει στην έξοδο. Δημιουργεί δηλαδή μία μάσκα πάνω στο background 2. Α το μικρύνω λιγάκι, δεν το θέλω τόσο παχύ. Α το αφήσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτό εδώ πέρα θα είναι το call out μου. Θέλω να βάλω εγώ εδώ πέρα και ένα μικρό στρογγυλάκι. Α δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κάνω αντιγραφή το background για να χρησιμοποιήσω το ίδιο χρώμα. Και το συνδέω φυσικά και αυτό, παίρνω την έξοδο του και το συνδέω στην έξοδο του Merge 1, έτσι ώστε να μου δημιουργήσει το Convo Merch 2. Αυτή τη φορά θα πάρω αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, την έλλειψη. Και ας το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα επάνω στο background 2-1. Βλέπω ότι είναι αρκετά μεγάλο, ας το μικρύνουμε. Ας μικρύνω εγώ την έλλειψή μου, ας την κάνω σε αυτό εδώ πέρα το μέγεθος. Και ας τη μεταφέρω να είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει το σχήμα που θέλουμε σαν το call out μας. Τώρα, το μόνο που μένει είναι εδώ δεξιότερα να εμφανίσουμε το κείμενο το οποίο θέλουμε. Πολύ απλό και αυτό. Παίρνουμε τον κόμβο Text. Βλέπουμε ότι πάλι εδώ πέρα έχει μόνο μία έξοδο. Το συνδέουμε στην έξοδο του Merge 2 και το επιλέγουμε και γράφουμε εδώ πέρα το κείμενο το οποίο θέλουμε. Ας γράψουμε Personal Trainer. Φυσικά δεν θέλουμε να βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ας το βάλουμε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Έστω ότι θα είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και ας πάμε πίσω στο Edit να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Έχουμε δημιουργήσει το call out όπως το θέλουμε, μαζί με το κείμενο το οποίο θέλουμε να εμφανίζει. Φυσικά είναι λίγο μεγάλο, βέβαια μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε. Αν επιλέξουμε το Fusion Composition και ανοίξουμε τον Inspector, μπορούμε να μεταβάλουμε το μέγεθός του και να το μεταφέρουμε στο σημείο το οποίο εμείς επιθυμούμε. Έστω ότι θέλουμε το call out να εμφανίζεται εδώ πέρα, σε αυτό το πέρα το σημείο. Φυσικά, αν πατήσουμε τώρα το play, θα δούμε ότι το call out είναι σταθερό. Δεν ακολουθεί κάποια κίνηση. Και επίση είναι μόνιμα ορατό στην οθόνη μα. Πάμε να διορθώσουμε αυτά τα δύο προβληματάκια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να εμφανιστεί το call out από αριστερά προ τα δεξιά. Έχουμε ξαναδείξει μέσα στο κανάλι μα πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μία μάσκα. Α το κάνουμε λίγο γρήγορα και εδώ πέρα. Θα πάρω εγώ αυτό εδώ πέρα το rectangle. Και με αυτό το rectangle βλέπετε ότι μα έχει δημιουργήσει το σχήμα επάνω εδώ. Θα φροντίσω έτσι ώστε όλο μου το σχήμα να βρίσκεται μέσα σε αυτό το rectangle. Αυτό εδώ πέρα τώρα το rectangle θα το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα και στο merge 1, θα το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα και στο merge 2, θα το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα και στο merge 3. Δηλαδή θέλω και στο merge 1 το οποίο περιλαμβάνει αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή, και στο merge 2 που έχει αυτό εδώ πέρα το κυκλάκι, αλλά και στο merge 3 που έχει αυτό εδώ πέρα το κείμενο. Τι έχω καταφέρει, δείτε λιγάκι. Όταν μετακινώ εγώ αυτό το rectangle, βλέπετε πως κρύβω και εμφανίζω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πίσω στην οθόνη μου. Οπότε αν δημιουργήσω μία κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά αυτή εδώ πέρα, θα εμφανιστεί ότι βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό το rectangle. Οπότε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Φυσικά με τα λεγόμενα keyframes. Θέλω εγώ να διαρκέσει μισό δευτερόλεπτο η κίνησή μου, 24 frames per second είναι η timeline μου, οπότε θα πάω εγώ στο 12ο frame, ανοίγω τον inspector και εδώ πέρα ενεργοποιώ το ρόμβο εδώ πέρα έτσι ώστε να βάλω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο keyframes. Πηγαίνω τώρα ξανά πίσω στο πρώτο frame, στο frame 0 και ενεργοποιώ ξανά το ρόμβο και μεταφέρω εγώ το rectangle στο σημείο αυτό έτσι ώστε να το κρύβει. Άρα έχω δημιουργήσει αυτήν εδώ πέρα τώρα την κίνηση, αυτό εδώ πέρα το animation σε διάρκεια μισού του δευτερολέπτου. Οπότε αν πάμε στην αρχή του timeline βλέπετε ότι αν πατήσω εγώ το play θα μου εμφανιστεί το call out έτσι όπως το επιθυμώ. Φυσικά αν το αφήσω λιγάκι να παίξει το δεύτερο πρόβλημα είναι πως είναι σταθερό μέσα στην οθόνη μου σε σταθερό σημείο. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να κινείται αυτό με βάση το πώς κινείται το θέμα μας. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο Fusion Composition όπου θα πάρει σαν εισόδους αυτό εδώ πέρα το Fusion και το βίντεό μου. Οπότε για να το κάνω αυτό επιλέγω και τα δύο, κάνω ένα δεξί κλικ και δημιουργώ ένα New Fusion Clip. Με αυτόν τον τρόπο, εάν πάω εγώ τώρα στο Fusion Clip, βλέπουμε ότι υπάρχει ο κόμβος Media In 1 και ο κόμβος Media In 2 και φυσικά τα συνενώνει με έναν κόβο Merge. Εάν επιλέξω το Media 1 και πατήσω το 1 θα δούμε εδώ πέρα, αν μικρύνω λιγάκι το Media Pool και ας το κάνω και αυτό εδώ πέρα ένα Fit αφού μεγαλώσει λιγάκι το Preview Window έχουμε το Preview Window 1 και το Preview Window 2 βλέπουμε ότι στο 2 βλέπουμε το Media Out και στο 1 βλέπουμε το Media In 1. Εάν επιλέξω αυτό και το βάλω στο αριστερό πατώντας το 1 θα δούμε ότι αυτό εδώ πέρα το Media In 2 ουσιαστικά είναι το animation το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και το Media In 1 περιέχει το footage μας. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε μία κίνηση του Media In 2 με βάση το πώς κινείται το θέμα μας που βρίσκεται στο Media In 1. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε track κάποιο σημείο της γυμνάστριας και να βάλουμε εμείς το κείμενό μα, όλο αυτό που βρίσκεται δηλαδή στο Media In 2, να κινείται με τον ίδιο ρυθμό. Πάμε λιγάκι να το δείξουμε για να το καταλάβετε. Θα κάνω χρήση του tracker ενό εργαλείου το οποίο υπάρχει μέσα και πατάω Add. Το βάζω το tracker ανάμεσα στο Media In 1 και στο Merge. Γιατί το βάζω εδώ πέρα και όχι στο Media In 2, Γιατί ο tracker θέλω να καταγράψει την κίνηση του θέματος μου, το οποίο βρίσκεται στο Media In 1. Άρα, το media είναι ένα, μπαίνει στον tracker και μετά συνεχίζει μέσα στο merge. Προσέξτε λιγάκι ο tracker, εδώ πέρα, μου δημιουργεί αυτά εδώ πέρα τα δύο τα τετράγωνα. Το πρώτο το τετράγωνο, είναι το μέσα δηλαδή, είναι το σημείο το οποίο θέλω να κάνει track. Και το δεύτερο το τετράγωνο από έξω, το ορθογώνιο καλύτερα, είναι μέχρι ποιο σημείο θα ψάχνει να βρει την κίνηση που θα έχω ορίσει με το μέσα ορθογώνιο. Ας το μεταφέρω εγώ τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και ας πω να κάνει track κάποιο σημείο από τη γυμνάστριά μου. Ας κάνει αυτά εδώ πέρα τα μαλλιά. Θα πρέπει βασικά να προσέξετε έτσι ώστε αυτό που θα δηλώσετε να κάνει track να έχει μεγάλη αντίθεση με όλο το άλλο το οποίο βρίσκεται στο background. Γιατί αν έχει το ίδιο τότε μπορεί να χάσει το tracking. Φυσικά εδώ δεν έχουμε πάρα πολύ καλή αντίθεση αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε λιγάκι. Ας πάρουμε λιγάκι ένα άλλο σημείο να είναι πιο σκούρα λίγο τα μαλλιά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και θέλουμε τώρα λέμε ότι θέλουμε να κάνεις track αυτό εδώ πέρα το σημείο μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Εφόσον το έχουμε ορίσει αυτό, ανοίγουμε ξανά τον inspector για το tracker και όπως είμαστε με επιλεγμένο το tracker, πατάμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί το οποίο κάνει track forward, δηλαδή είμαστε εμείς στο frame 40, οπότε θα δει την κίνηση αυτού του σημείου από το 40 και έπειτα. Ας πάμε να το πατήσουμε βλέπετε ότι ξεκινάει ο tracker να λειτουργεί. Βλέπετε εδώ πέρα επάνω ότι κάνει track το σημείο, όπως κινείται το θέμα μου. Περιμένουμε λιγάκι να ολοκληρωθεί. Και αφού ολοκληρωθεί, εφόσον ήμασταν στο 40 και δεν έχει κάνει πιο πίσω, ας πατήσουμε και το track αυτό εδώ πέρα το σημείο, όπου πηγαίνει ουσιαστικά και κάνει track προς τα πίσω, για να σιγουρευτούμε ότι θα έχει κάνει track σε ολόκληρη την timeline μας. Έχει ολοκληρωθεί το track. Βλέπουμε εδώ πέρα και όλα στην κίνηση την οποία έχει κάνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έχουμε εδώ πέρα την κίνηση καταγεγραμμένη. Θέλουμε να δηλώσουμε έτσι ώστε το call out να εκτελεί την ίδια κίνηση. Πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Όπω ήδη γνωρίζετε, το call out βρίσκεται στο Media In 2. Θα πρέπει να πάρουμε την έξοδο αυτή και να την έχουμε στο merge, να τη συνδέσουμε στην πράσινη είσοδο εδώ πέρα του tracker. Οπότε, έχει ανιχνεύσει την κίνηση από εδώ και την ίδια κίνηση θέλουμε να την εφαρμόσει και στο Media In 2. Για να μπορέσει φυσικά να γίνει αυτό θα πρέπει να πάμε στο Operation και σαν Operation θα πρέπει να επιλέξουμε το Match Move. Δείτε λιγάκι τώρα, εάν όλα έχουν πετύχει όταν θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και πατήσουμε το Play θα δείτε ότι το Call Out έχει τελεί ακριβώς την ίδια κίνηση με το σημείο το οποίο έχουμε ερωτήσει εδώ πέρα. Οπότε βλέπετε ότι το Call Out Ακολουθεί την κίνηση τη γυμνάστρια. Α το ξαναδούμε λιγάκι. Α πάμε στην αρχή και α πατήσουμε το play. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό εδώ πέρα το σημείο, όπω ακριβώ κινείται μέσα στο footage, ακριβώ την ίδια κίνηση εκτελεί και το call out. Φυσικά το call out εννοείται ότι μπορούμε να το μεταφέρουμε σε οποιο άλλο σημείο θέλουμε, δεν μα πειράζει. Ακόμα και εδώ πέρα πάνω δεξιά να το είχαμε. Απλώ θα εκτελεί την ίδια κίνηση με την κίνηση που έχει καταγράψει ο tracker μα. Και κάπου εδώ. Η σημερινή μα παρουσίαση φτάνει στο τέλο τη. Είδαμε μαζί πώ να δημιουργήσουμε ένα call out για τα βίντεό μα, αλλά και πώ να το κάνουμε να ακολουθάει την κίνηση κάποιου στοιχείου. Ελπίζω να σα άρεσε το συγκεκριμένο εφέ και να το δημιουργήσετε και για τα δικά σα βίντεο. Αυτά προ το παρόν από εμένα τα λέμε πολύ σύντομα σε επόμενο μα βίντεο.